Υπουργέ, σας στέλνει κάποιο μήνυμα ότι συμμετείχαν μαζικά στην απεργία οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων? Είναι δικαίωμα του κάθε εκπαιδευτικού ή του κάθε εργαζόμενου να προχωρήσει σε απεργία. Υπάρχει όμως και έναν αριθμός εκπαιδευτικό που δεν έχουν απεργήσει. Πολύ μικρός και... όμως εφάνηκε τουλάχιστον χθες και σήμερα από ό,τι μας λένε δεν είναι μαζική. Εντάξει, δεν έχω ακριβή αριθμό για να είμαι ειλικρινής, αλλά οι πρώτες ενδείξεις μιλούν γύρω στα 800 άτομα, περίπου 700-800 άτομα σε πανκύπρια βάση που δεν έχουν... Σήμερα, επειδή χθες μας είπαν μέχρι 100. Εντάξει, ίσως και οι δικές μου πληροφορίες, αλλά να είστε σίγουρος ότι μόλις αποσταλεί αύριο το έντυπο για το ποιοι δεν έχουν... και έχουν ξέρουμε... εργαστεί, θα ξέρουμε, ναι, αυτά που λέω, ο αριθμός που είπα είναι με κάθε επιφύλαξη. Στη βάση πληροφορία. Διότι έχουμε σχολεία που πήγαν και διευθυντές. Έχουμε σχολεία που πήγαν και 4 και 5 εκπαιδευτικοί. Έχουμε σχολεία που πήγαν και λογοθεραπευτές και εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης. Ειδική εκπαιδευτική. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μπούμε στην ουσία. Αύριο όμως πάει, γιατί μπορεί να μας ακούνε εκπαιδευτικοί, πάει έντυπο από μέρος του Υπουργείου Παιδείας για να υπογράψουν όσοι δεν συμμετείχαν. Είναι μια διαδικασία η οποία υφίσταται να γίνει. Μάλιστα, μισθούς. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ακούστε το Χριστόφ. Θέλω να επιστρέψω, Υπουργέ, στο ζήτημα της ΜΕΠΕΗ και να μας εξηγήσετε αν, αφού και εφόσον υπάρξει βεβαίως προσφυγή στην Επιτροπή για να υπάρξει μια επίλυση. Συμβουλευτικό στο χαρακτήρα, το γνωρίζουμε Μάλιστα. όλοι. Είναι καθαρά εργασιακή η διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποκοπές. Είναι καθαρά εργασιακή για το Προεδρικό, για την κυβέρνηση, για εσάς, για το Υπουργείο. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι εργασιακά και υπάρχουν θέματα τα οποία δεν είναι εργασιακά. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν στην ΜΕΠΕΗ. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να συζητηθούν με τη Διυπουργική Επιτροπή στα πλαίσια του ευρύτερου παιδαγωγικού διαλόγου. Άρα. Για να μην προκαταλάβω και να πω ότι το Α ή το Β ανήκει στην Α ή στη Β κατηγορία. Οι αποκοπές μόνο που είναι. Ναι. Οι αποκοπές. Έχει κάποιες που ναι, μπορούν να πάνε στη ΜΕΠΕΗ. Έχει και κάποιες όμως που θα μπορούσαν να μην πάνε στη ΜΕΠΕΗ. Αλλά αυτά θα το αφήσω στο τραπέζι του διαλόγου και θα τα βρούμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να πάνε και όλα στη ΜΕΠΕΗ, αν χρειάζεται. Να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της ΜΕΠΕΗ. Υπάρχει συγκεκριμένο καταστατικό. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. Ακολουθεί μετά, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, άλλη επιτροπή επίλυσης διαφορών που ορίζεται τριμελής επιτροπή κοινή συνενέση. Και μετά η επιτροπή αυτή κάνει συστάσεις προς το Υπουργικό Συμβουλίο. Εμείς θα σεβαστούμε τον διάλογο και ήταν αρχή μας ότι είμαστε υπέρ ενός θεσμοθετημένου διαλόγου. Πάντως, χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξή του στο ΚΙΠΕ λέει ότι έχουμε και οι δύο πλευρές ευθύνης. Το νιώθετε αυτό, Υπουργέ, ότι ενδεχομένως να κάναμε λάθη? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι το αρμόδιο άτομο να κρίνω τις δηλώσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι σεβαστόν το ότι λέει ο πρόεδρος μας και δεν θα ήθελα να πω οτιδήποτε άλλον.